Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε αναφορά για την κάψη σκουπιδιών στην τσιμετοβιομηχανία Αγέτ στο Βόλο, εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Και εγώ προσωπικά και το ΚΚΕ πολλές φορές έχουμε βρεθεί. Εκεί πριν από ένα μήνα ήμουν σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία της Μαγνησίας. Τα στοιχεία τα οποία έχουν εκθέσει εκεί οι μαζικοί φορείς είναι άδεια αμφισβήτητα. Και εντάξει, ακούμε τις τοποθετήσεις της Κομισιόν. Δεν εργάζεται η Κομισιόν για την ποιότητα του αέρα. Θα σας πω ακριβώς γιατί πράγμα εργάζεται στην περίπτωση του Βόλου. Νομίζω δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία μεταξύ μας ότι η καύση υπολοιματικών καυσίμων SRF και RDF είναι καρκινογόνα. Το αποδεικνύουν δεκάδες μελέτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρώτον. Δεύτερον, η αιμονή της Κομισιόν για τα όρια, τα οποία το μόνο που απαιτεί είναι να μετρούνται. Δείτε τώρα σε τι κατάσταση μας φέρνει. Σκεφτείτε ότι εδώ στο πλάι του Ευρωκοινοβουλίου υπήρχε αυτή η ίδια τσιμετοβιομηχανία και έκαιγε σκουπίδια και τα σωματίδια και τα καυσαέρια τα οποία εκείνη παράγει τα αναπνέαμε εμείς όλη τη μέρα. Και όταν κάνουμε μία καταγγελία, αθροίζει η κυβέρνηση του Βελγίου τις εκπομπές των σωματιδίων της Plus Lux με τις εκπομπές των σωματιδίων ολόκληρης της Βαλλονίας. Και μας λέει εμάς ότι παιδιά δεν αυξάνονται τα όρια. Άρα είναι καλά τα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα όρια τα οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν καθορίζονται με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Καθορίζονται με βάση το να επιτρέπουν στις μεγάλες αυτές εταιρείες και τους ομίλους που κάνουν αυτές τις δραστηριότητες να έχουν κερδοφορία από την πράξη τους. Αυτό το αποδεικνύει, για παράδειγμα, και το πώς χειρίστηκε η προηγούμενη κυβέρνηση στην Ελλάδα, του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, που στα τελευταία της θητείας της άλλαξε και αναπροσάρμοσε τα όρια σε υψηλότερο ποσοστό για να μπορεί να γίνει το έργο της Αγιέτ Λαφάρτζ. Για να μπορεί να συνεχίσει. Άρα λοιπόν, αφού όλα αυτά τα βλέπουμε, αφού υπάρχει μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που λέει ότι οι αυξήσεις αυτές των ορίων και η μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα δημιουργεί πάνω από 1.200 πρόωρους θανάτους σε ηλικίες κάτω των 18 ετών στα 27 κράτη-μέλη. Πάνω από 400.000 πρόωρους θανάτους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε και ο αναφέροντας. Αυτά είναι από τα στοιχεία του Νοεμβρίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Θα έρθουμε τώρα να πούμε αν ήταν η υπέρβαση 35, 40, 42 μέρες. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Και όλα αυτά, εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, έχουμε καθαρό γιατί γίνεται. Γιατί παρόλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι αδιαμφισβήτητα, που παρουσιάζονται εδώ μία και δύο φορές στην Επιτροπή, με την απόφαση και την έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο και του πακέτου Fit for 55 την προηγούμενη εβδομάδα, το σχέδιο της Κομισιόν συμπεριλαμβάνει την καύση σκουπιδιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις βέλτιστες περιβαλλοντικές ευρωπαϊκές πρακτικές. Και με βάση αυτό έρχεται και η ελληνική κυβέρνηση και καταρτίζει το σχέδιο να πολλαπλασιαστούν οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων αστικού τύπου σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα με 4-5 νέες μονάδες, με νέα μονάδα συλλεκτήρα στη Μαγνησία, με 2 και 3 υψικαμίνους τύπου Αγέτ Λαφάρτζ που θα καίνε σκουπίδια. Αυτό είναι το σχέδιο. Βασίζεται στην κερδοφόρα διαχείριση των σκουπιδιών. Αυτό προωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό υλοποιούν και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Και για μας, σαν ΚΚΕ, πρέπει να είναι καθαρό και στους αναφέροντες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια παρουσία τους εδώ, αλλά και σε όλους αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν. Είναι για μας απαράδεκτο, είναι καταδικαστέο, αποδεικνύει ότι, αν θέλετε, και αυτή η στρατηγική της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης και της πράσινης μετάβασης έχει συγκεκριμένη σκοπιμότητα να στηρίξει τα μεγάλα μονοπόλια που δραπεριστηριοποιούνται στον κλάδο. Δείτε και πού πάνε οι λεγόμενοι ήδη πόροι φόροι που συλλέγονται και από τα δικαιώματα εκπομπής, τα οποία πληρώνουν δήθεν οι μεγάλες εταιρείες για αυτά που εκπέμπουν και τους επιστρέφονται πάλι σε αυτές σαν δικαιώματα από το Ταμείο Καινοτομίας. Όσο για τις επιπαραβάσει διαδικασίες που κινεί η Κομισιόν, αυτές δεν πάνε να τις πληρώσει με πρόστιμο η εταιρεία που κάνει το έγκλημα, τις πληρώνει ο ελληνικός λαός από τη φορολογία του. Άρα λοιπόν, εμείς δεν πιστεύουμε, όπως είπε ο συνάδελφος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ότι είμαστε σε καλό δρόμο και όλα πάνε καλά. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η αναφορά πρέπει να μείνει ανοιχτή, να ζητηθεί γνώμη από την ΕΝΒΗ, να ζητηθεί γνώμη από την ελληνική κυβέρνηση και να σταματήσουν οι αδειοδοτήσεις αυτής της απαράδεκτης, επικίνδυνης καύσης σκουπιδιών για ηλεκτρική ενέργεια, επικίνδυνη για την ζωή του λαού, την υγεία του και για το ίδιο το περιβάλλον.